Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, για το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος κάποιος αυτή τη στιγμή με πολύ βαριές κατηγορίες. Ακριβώς, Χριστιανό μου, χθες το πρωί, γύρω στις 10.30, τροχέα της Λεμεσού και συγκεκριμένα μία αστυνομικός ανέκοψε την πορεία ενός 42χρονου για έλεγχο ζώνης. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος δεν φόρουσε τη ζώνη του. Ναι. Η αστυνομικός αναγκάστηκε να τον καταγγείλει και μόλις του έδωσε την κλίση. Αυτός πήρε το χαρτί και το έσκισε μπροστά στα μάτια της, την έβρισε. Εντάξει, δεν του είπαν ότι πάλι ισχύει. Ναι. Ότι το προφανώς δεν το ήξερε. Ναι, πάλι, ναι. Έσκισε το χαρτί και έφυγε από τη σκηνή με μεγάλη ταχύτητα. Στη συνέχεια όμως, μετά από λίγα λεπτά, ο ίδιος κύριος, 42χρονων, επέστρεψε. Α, συγγνώμη, μα ήταν μετά από λίγα λεπτά που έγινε. Ναι, νόμιζα ότι ήταν την ώρα που έφυγε. Όχι, όχι. Επέστρεψε, Χριστιανά μου, στο συγκεκριμένο σημείο που ήταν η αστυνομικός με άλλο όχημα. Όχι με αυτό που τον είχε γράψει η αστυνομικός, με άλλο όχημα. Με άλλο όχημα ήταν. Ναι. Και προσπάθησε, Χριστιανά μου, να την, να την πατήσει με το αυτοκίνητο, δηλαδή να τη σκοτώσει. Κύριε Λέισον, παιδιά, εγώ νόμιζα ότι την ώρα που τον έγραψε, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και όταν ξεκίνησε να φύγει, ότι εκεί προσπάθησε να την πατήσει. Δεν ήξερα ότι μεσολάβησαν και αυτά τα λίγα λεπτά που θα μπορούσε να σκεφτεί πολύ πιο καθαρά ενδεχομένως. Πήγε, άλλαξε αυτοκίνητο και πήγε πίσω για να τσελίσει. Δεν έκανε την επιπολαιότητα, δεν ήταν πάνω στα νεύρα προφανώς που του δημιούργησε η κλίση. Ήταν μια. Δεν ευθύνη ο αστυνομικός για την κλίση. Εμείς φταίμε αν δεν φοράμε τη ζώνη μας για να λέμε. Σίγουρα. Εμείς φταίμε, αλλά εμείς νευριάζουμε. Και είχε χρόνο να διασμονεί μετά από τόσα λεπτά να ηρεμήσει, όχι να. Επέστρεψε. Και θεωρείται απόπειρα, νομίζω, τώρα αυτό. Πήγαινε με ηλικιώδη κατά ταχύτητα πάνω στην αστυνομικό. Η ίδια έτρεξε, μπήκε στην αντίθετη λωρίδα του δρόμου. Κύριε Λέισον, ρε παιδιά, για να σωθεί από αυτόν τον κύριο. Μα να σκοτώσει τη γυναίκα επειδή του έκοψε εξώδικο. Και έχω να σας το οποίο έφταιγε κιόλας. Έφταιγε και έχω να σου πω ότι πέρασε με πολύ λίγα εκατοστά από δίπλα της. Δηλαδή είχε Άγιο που τον είδε ότι ερχόταν κατά πάνω της με το αυτοκίνητο. Τώρα είμαστε σοβαροί για και όνομα του Θεού. Κάτι είχε μπει όταν. Ναι, και την ώρα που δεν κατάφερε να την πατήσει με τα μάξι, γύρισε και της είπε ότι είσαι πολύ τυχερή που δεν σε χτύπησα. Και εννοείται ότι μετά. Είσαι πολύ τυχερή που είσαι σε ύβρα. Ναι, ναι. Α, εδώ. Είσαι τυχερή που είσαι σε πέτυχα, πια με πελάρα. Ναι. Εντάξει, αν είναι ποτέ δυνατόν, επειδή ένας αστυνομικός μπορεί να μας κόψει μια κλίση που και άδικο να έχει, δεν βρίσκεις το δίκιο σου με αυτόν τον τρόπο, εννοείται. Αλλά πόσο μάλλον να μην. Δεν φορούσε τη ζώνη του άνθρωπος, πήρε το εξώδικο του. Δηλαδή, είναι δική μας ευθύνη να φοράμε τη ζώνη μας, να είμαστε μέσα στο όριο ταχύτητας. Γίνονται τόσα πράγματα καθημερινά μέσα στους δρόμους. Αν εμείς νευριάζουμε γιατί θα μας φύγουν 85 ευρώ, δεν φταίει ο κάθε αστυνομικός που μας σταματά και αυτός να κάνει τη δουλειά του, να επιστρέψει πίσω στα παιδιά του. Mm. Για την ασφάλειά μας που γίνονται όλες αυτές οι εκστρατείες και πολύ καλά κάνουν και πολύ σωστά κάνουν, που βάζουν και τόσα ραντάρ και για τις ζώνες και για όλα. Είναι απίστευτο αυτό το ότι πράγμα. Αν δεν πάρουμε κλίση μία-δύο φορές, δεν βάζουμε μυαλό. Και δεν το λέω γενικά, το λέω γιατί πολλοί από εμάς μπορεί να λέμε. Όταν μας φεύγει το 85 ευρώ, ναι, έτσι, λες κάποια στιγμή, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι κρίμα. Ναι, βέβαια αυτό είναι το λιγότερο. Είναι να μην γίνει οτιδήποτε χειρότερο. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω να σας πω ότι για το συγκεκριμένο κύριο έχει συλληφθεί και κατηγορείται για εξύπνιση αστυνομικού. Ότι δεν φόρσε τη ζώνη του και για απόπειρα φόνου κατά της αστυνομικού. Άρα είναι απόπειρα φόνου αυτό, είναι, δεν είναι. Αύριο θα διοικηθεί στις δικαστικές αίθουσες και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Μα τώρα πέμε για μια στιγμή που ενευρίασε επειδή του ήρθε εξώδικο. Και εκεί που θα την έβγαζε με 85 ευρώ τελικά να. Κατηγορείται, είναι σε πολύ σοβαρές κατηγορίες. Ναι, παιδιά, αν είναι για απόπειρα φόνου, εννοείται θα φυλακιστεί. Μέχρι στιγμή όμως δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό ο κύριο. Αν έχει οικογένεια, αν έχει παιδιά, δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Ήταν ναι, αλλά να σου πω κάτι, Ερλένα μου, όποιο από εμά και να είμαστε. Δηλαδή, ο αστυνομικό ή αστυνομικό που στέκεται εκεί.
Και η ίδια έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνει τη δουλειά της, εμείς πρέπει να στρέφουμε το αυτοκίνητο πάνω τους, να θέλουμε να τους σκοτώσουμε. Δηλαδή, η δική τους οικογένεια δεν τους περιμένει, μόνο η δική μας περιμένει στο τέλος της ημέρας όταν πάμε στο σπίτι. Γιατί λέμε διάφορα για τους αστυνομικούς, αλλά λέμε ότι αν κάτι συμβαίνει και είναι στραβό και είναι άσχημο, όπως σε κάθε χώρο συμβαίνουν διάφορα στραβά και άσχημα. Όχι να στέκονται και οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους και μας επειδή δεν μας άρεσε που ξαφνικά θα φύγουν κάποια χρήματα από την τσέπη μας, από το πορτοφόλι μας. Με δικό μας λάθος. Για δικό μας λάθος να πάμε να σκοτώσουμε τον άλλο. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο πάρα πολύ καλό. Νομίζω ένας νοήμων άνθρωπος δεν θα έκανε αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Αν είναι θευρασμό. Άλλο ήταν τη στιγμή εκείνη. Ναι, και άλλο να. Ξαναπέστρεψε με διάδεια. Και ακόμη δεν δικαιολογείται. Λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Λοιπόν, και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.